Για θέμητε πρακτικέ σε βάρο του κατήγγυλαν σήμερα τα τραπεζικά ιδρύματα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τη χώρα. Σύμφωνα με του ασφαλιστέ που προχώρησαν σε δράση πανελλαδικού χαρακτήρα, που περιέλαμβανε συμβολικό αποκλεισμό τραπεζών και ενημέρωση καταναλωτών, οι τράπεζε ακολουθούν πρακτικέ προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολέων που αποβαίνουν σε βάρο του δικού του κλάδου. Σήμερα είναι μια πανελλήνια κινητοποίηση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον αθέμητο ανταγωνισμό που μα ασκούν οι τράπεζε στο θέμα τη διαμεσολάβηση και των ασφαλιστικών προϊόντων. Δεσπόζουσε πρακτικέ των τραπεζών, καθώ επίση και παρελκυστικέ κινήσει, ούτω ώστε εξακολουθητικά να υποχρεώνεται ο καταναλωτή να αγοράσει ένα προϊόν το οποίο μπορεί να το βρει στην ελεύθερη αγορά και σε καλύτερες τιμές, πρέπει να σταματήσω. Στο Ηράκλειο, μέλη του τοπικού συλλόγου συγκεντρώθηκαν έξω από τράπεζε στον πεζόδρομο τη 25η Αυγούστου και μοίρασαν εντυπωηλικό στου πολίτε, αφού η κινητοποίηση είχε στόχο και την ενημέρωση του κοινού για το δικαίωμά του να επιλέγει ελεύθερα και χωρίς παρεμπόδιση ασφαλιστική εταιρεία και ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, εξασφαλίζοντας, όπως λένε έτσι, την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Τώρα είναι ελεύθερη, οι τιμές επικύλουν, οπότε να παίρνουμε σχεδόν υποχρεωτικά τα ασφαλιστικά προϊόντα από τι τράπεζε, κάνοντα ένα δάνειο για το σπίτι μα, για οτιδήποτε, δεν είναι σωστό. Το δηλώνουμε εμεί σήμερα εδώ ότι καμία τράπεζα δεν έχει δικαίωμα να απορρίπτει συμβόλαια ασφαλιστών. Είναι υποχρεωμένη να το πάρει και υποχρεωμένη να ακολουθήσει τα οριζόμενα από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Όχι αυτά που λέμε εμεί, τα οριζόμενα από την Τράπεζα τη Ελλάδο.